Καλησπέρα, τσεκτεκνά ο Κώστας εδώ. Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα unboxing. Ήρθε ένα πακέτο πρόσφατα το οποίο αγόρασα. Είναι ένα DS, το οποίο το βρήκα 40€. Θα μου πεις τόσα DS έχεις πήρες κι άλλο? Αυτό είναι το XL. Η τιμή του XL από ό,τι είδα ήταν γύρω στα 60€ στην αγορά. Νομίζω ότι τα 40€ το οποίο το αγόρασα εγώ μου βγήκε καλά, καλή τιμή. 40€ συν 3,80 η αντικαταβόλη, 43,80. Έρχεται από ένα παιδί το οποίο, εδώ βλέπετε βέβαια το όνομα της μάνας που μου το έστειλε, αλλά δεν πειράζει. Εδώ βλέπετε τη διεύθυνσή μου, επειδή θα το πείτε, θα την έχω και στην περιγραφή σε περίπτωση που κάποιος από εσάς θέλει να στείλει οτιδήποτε να το ανοίξουμε εδώ. Το πακέτο απλό και πάμε να το ανοίξουμε, να μην καθυστερώ. Άλλαξα μαχαίρι σήμερα, χρησιμοποιώ αυτό. Γενικά περνάω μια φάση αυτή την περίοδο που προσπαθώ να μαζέψω όσο περισσότερα κομμάτια μπορώ για τη συλλογή μου, ανάλογα βέβαια και με τις οικονομικές μου δυνατότητες, γιατί δεν είναι εύκολο, πολλοί μου στέλνετε, αλλά αναγκαστικά σε κάποιους από εσάς δεν μπορώ να... Βασικά από κάποιους από εσάς δεν μπορώ να αγοράσω κάποια πράγματα. Τέλος πάντων, εσείς αν θέλετε οτιδήποτε μου λέτε, εγώ αν μπορώ να το πω θα σας πω, άνθρωποι είμαστε. Είναι σε ένα tab μέσα, σε ένα κουτί από tab, καλά πακεταρισμένο. Γενικά μου αρέσει όταν είναι ωραία πακεταρισμένα τα πράγματα. Ή πάλι με το πακέτο. Εν τω μεταξύ βλέπετε και την κάμερα μπροστά, ελπίζω να μην σας ενοχλεί τόσο πολύ. Απλά είναι λίγο το setup περίεργο. Έχω βάλει δύο οθόνες τώρα, οπότε όπως βλέπετε και από τη γωνία έχει αλλάξει λίγο και το background. Δεν φαίνεται τόσο πολύ όπως πριν. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να σας αρέσει πιο πολύ. Θα βάλω και άλλα ωραία όμορφα πραγματάκια. Ας περάσουμε στο διατάφτα. Αυτό εδώ είναι. Μέσα σε ένα Galaxy Tab. Θα μου άρεσε βέβαια άμα έχει και το original κουτί του, αλλά εντάξει. Λοιπόν, φορτιστής. Θετικό αυτό. Έχει και το φορτιστή μέσα. Καινούριος φαίνεται. Ω! Αυτό δεν ήξερα ότι έχει τέτοιο στυλό. Τι λες τώρα? Είναι πράσινο όπως βλέπετε. Θεέ μου, είναι τεράστιο. Α, και έχει μέσα και. Καταρχήν ξεκινήσω από αυτό. Μια κασέτα Transformers. Wow. Πρώτη φορά πιάνω τόσο μεγάλο DS. Τι λες τώρα? Το έβλεπα αυτό και έλεγα wow, τι χαμάτο που είναι. Είχα δει την κόκκινη edition. Έχει και ένα παιχνίδι μέσα. Ρε, σίγουρα το ξέχασε, δεν παίζει. Pokemon Black Version. Πλάκα μου κάνεις τώρα. Και το συζητούσα προχθές με τον κολλητό μου και λέω: το Black Version δεν έχω εργαμότο. Και τα χύψη. Μου λέει πρέπει να τα πάρεις. Πρέπει να πει και κανένα χύψη. Τι λες τώρα, για να δούμε, έχει καθόλου ενέργεια? Είναι ολοκένουργιο. Είναι απλά ολοκένουργιο. Αν δείτε, δεν έχει ούτε το παραμικρό σημάδι. Είναι όλο πεντακάθαρο. Δηλαδή, απλά έχει σκόνες ρε παιδί μου από το πακέτο. Δεν είναι κάτι, αλλά τώρα βέβαια έχει μια φωτογραφία του παιδιού. Γιατί δεν έκανε φορμάτι, παιδί μου? Θα σας δείξω, θα το προτρέξουμε λίγο. Εδώ θα βάλω μια φωτογραφία δικιά μου. Γενικά, αν να πουλήσετε οτιδήποτε, κάντε ένα reset στη συσκευή σας. Είναι πολύ εύκολο. Μπαίνετε μέσα στις ρυθμίσεις σας, οι οποίες όπως βλέπω είναι υπερβολικά γρήγορες. Και μπορώ να πω ότι έχω υπερεντυπωσιαστεί. Για να δούμε. Wow. Είναι τεράστιο, κάτσε να σας δείξω κιόλας, αν βρω κάπου εδώ πρέπει να έχω... Να σας δείξω το DS, το... όχι το πιο καινούριο, το προηγούμενο, για να δείτε τη διαφορά στα μεγέθη. Wow. Μπορώ να πω ότι σε αυτό θα κάθομαι να παίζω τώρα και έλεγα, κοίτα να δεις, wow. Και προσέξτε και τη διαφορά στις οθόνες, έτσι. Ελπίζω να μην φάμε κανένα copyright από την Nintendo, ελπίζω. Γιατί είναι λίγο επικίνδυνη Nintendo. Τι λες τώρα? Έχει πάρα πολύ όμορφη οθόνη. Θέλει ένα μικρό καθαρισματάκι λίγο με ένα πανάκι, αλλά η οθόνη του είναι τρομερή. Μ' αρέσει υπερβολικά πολύ. Τι να πω, νομίζω Βασίλη το λέγανε το παιδί, γιατί είχε ένα μπας κάτι στο προφίλ του που μου το έστειλε στο Facebook. Wow. Νομίζω ότι ήταν υπερβολικά καλή αγορά, 40€, νομίζω ότι η αγορά του λέει και με το παραπάνω, να το κλείσω κιόλας. Ολοκένουργιο, πραγματικά ολοκένουργιο, και είναι πράσινο. Αν και με το πράσινο δεν είμαι τόσο φαν, αλλά μπορώ να πω ότι μου αρέσει και με το παραπάνω. Έχει και πενάκι, έχει το δικό του πενάκι. Αν και δεν συγκρίνεται με αυτό εδώ. Ναι, αυτό ήτανε. Νομίζω ότι ελπίζω να σας άρεσε. Πολλοί με ρωτάτε, πρόσφατα μου στείλε ένας στο Facebook και μου λέει ποιος είναι ο σκοπός σου. Δεν έχω συγκεκριμένο σκοπό για αυτά τα βίντεο. Απλά παίζω, όταν ήμουν παιδί δεν είχα κανένα Nintendo, δεν είχα κανένα Game Boy και μεγαλώνοντας και καταφέρνοντας να έχω κάποια χρήματα δουλεύοντας, προσπάθησα να ψάξω αγγελίες, κυρίως στο Insomnia.gr ψάχνω εγώ, επειδή ρωτάτε συνέχεια, είτε στο Facebook σε κάποιες αγγελίες, αν και στο Insomnia το πιστεύω γιατί έχει τις αξιολογήσεις. Προσπάθησα απλά να ικανοποιήσω τα αποθυμένα των παιδικών μου χρόνων και όλα αυτά που βλέπετε εδώ πέρα, εδώ είναι το ράφι της Nintendo που έχω. Και όχι μόνο. Όλα αυτά εδώ είναι τα αποθυμένα των παιδικών μου χρόνων. Δεν ξέρω πώς. Εσείς περισσότεροι μπορεί να έχετε την ικανότητα, την δυνατότητα να έχετε ακριβά πράγματα όταν ήσασταν παιδιά ή να έχετε όλη την κονσόλα σας δεδομένη. Αλλά πιστέψτε με, όταν ήμουν εγώ παιδί ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα και οικονομικά και τέλος πάντων. Είναι δικό μου το θέμα αυτό. Αλλά ναι. Το μεγάλο μου αποθυμένο ήταν το Game Boy. Και ξεκίνησα με ένα classic το οποίο θα σας το δείξω κάποια στιγμή γιατί περιμένω και κάτι άλλο σχετικό. Θα έχουμε και άλλα σχετικά παρόμοια βίντεο με τη συλλογή Nintendo. Περίμενα ένα Game Boy Classic σαν παιδί, ποτέ δεν κατάφερα να πάρω. Έχω υποστεί πολλά πράγματα για το συγκεκριμένο όταν ήμουν μικρός. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή, αν πω να σας πω την ιστορία για αυτό το θέμα, θα σας την πω. Και μεγαλώνοντας, εξασφάλισα ότι με κάποια χρήματα που μένω στην άκρη για διασκέδαση, γιατί για μένα είναι αυτή η διασκέδαση, αγοράζω από αγγελίες. Το καλό με το κανάλι είναι ότι, γιατί πολλοί απορείτε, ότι αγόρασα κάποια πράγματα από το Insomnia και επειδή πολλά άτομα είδατε τα βίντεο που κάνω, επικοινωνήσατε μαζί μου και μου στέλνετε στο Facebook και μου πουλάτε πολλοί από εσάς πράγματα σε πολύ καλές τιμές. Απλά αν μπορώ να ανταποκριθώ, το αγοράζω. Γι' αυτό δεν έχω κάποιο ιδιαίτερο σκοπό για αυτά τα βίντεο. Απλά κάνω την ευχαρίστησή μου και την πλάκα μου. Σε περίπτωση που κάποιοι από εσάς αναρωτιέστε και λέτε τι είναι αυτός εδώ. Anyway, ήθελα να το ξεκαθαρίσω γιατί μπορώ να πω ότι την προηγούμενη φορά λίγο δεν μ' άρεσε ο τρόπος, τουλάχιστον του συγκεκριμένου ατόμου, έτσι όπως μου το είπε. Και ναι, αυτό. 40 ευρώ. Καλή τιμή. Και ψαχτείτε, παιδιά. Ξεκινήστε να ψάχνεστε. Εγώ ψάχνοντας έφτασα μέχρι εδώ. Οπότε νομίζω ότι και εσείς, αν ξεκινήσετε και ψάχνετε, μπορείτε να βρείτε πολύ καλές τιμές. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο unboxing. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας, παιδιά.